Και εκεί θα πάμε τώρα να βρούμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου γιατί η Τζέννη πριν από λίγο ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις στους τέσσερις συλληφθέντες και είναι βαρύ το κατηγορητήριο ΣΥΑ. Ασκήθηκε ποινική δίωξη και στα τέσσερα μέλη του πληρώματο σε βαθμό κακουργήματο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμεί. Και να ξεκινήσουμε με τον άντρα, ο οποίο όπω φαίνεται και από το βίντεο έσπρωξε τον, 36χρονο στον θάνατο. Αυτό λοιπόν κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι άλλοι δύο, τα άλλα δύο μέρη του πληρώματο κατηγορούνται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ενώ ο διώκεται για επικίνδυνη παρέμβαση στι και οι εκπλάσσιε συγκοινωνίε ε, Ακόμη δεν έχουν κατέβει από το γραφείο του, του Ισαγγελέα. Οπότε αναμένουμε και εμεί να, να δούμε τους τέσσερις του τέσσερι άνδρε του πληρώματο. Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ιωάννα Μάντρου είναι μαζί μα στο στούντιο για ένα περιστατικό που πραγματικά μα έχει παγώσει. Μα έχει στριφτεί το στομάχι, να το πω κοινώ από την ώρα που το πληροφορηθήκαμε χθε το βράδυ, η Ιωάννα. Ε, τι διώξει είναι αυτέ, πόσο βαριές είναι. Είναι βαριέ, είναι διώξει που επισύρουν ισόβια. Θα μπορούσαν ίσω και να είναι και βαρύτερε, θα έλεγα εγώ. Ε, τουλάχιστον για τον πρωταγωνιστή αυτή τη κτηνοδία. Σε κάθε περίπτωση, διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπω ακούσαμε και από τη συνάδελφο. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Ε, είναι, είναι βαριά η δίωξη. Είναι ο κόσμο που έχει δει αυτό το ε, βίντεο. Μην, που μην κάνουμε εσωτερήσει. νομική ανάλυση. Τον είναι μια βαριά δόμο, δίωξη. Τον Σπρόχνε και το ρίχνει μέσα. Είναι μια βαριά δίωξη που εξισούται με την πρόθεση, αλλά δεν είναι πρόθεση, γι' αυτό είπα ότι θα μπορούσε και βαρύτερη. Φτάνει μέχρι Σόβια. Ο καπετάνιος ο οποίος διώκεται με βάση νέα διάταξη που ψηφίστηκε για τα Τέμπη για επικίνδυνη παρέμβαση τη θαλάσσιας συγκοινωνίας, για το γεγονός ότι όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σηκώθηκε και έφυγε. Είναι βαρύ κακούργημα και αυτό μέχρι Σόβια και διατάσσεται. Από την εισαγγελία κατεπίγουσα έρευνα για τι ευθύνε του λιμενικού σώματο με δύο σκέλη. Πρώτον, αν ήταν εκεί για να αποτρέψουν αυτό το αποτρόπαιο, που δεν υπάρχει χειρότερο, την κτηνοδεία. Και το δεύτερο, αν έκαναν κάτι, αν ήταν παρόντε, διότι ο άνθρωπο από την ώρα που έπεσε στο νερό, αν ήταν το λιμενικό εκεί, θα διερευνηθούν οι ευθύνε που έχει. Τι έκανε για να σωθεί ο άνθρωπος. Η, η, η Ιωαννά, νομίζω ότι αυτή η ιστορία χωρίζεται σε δύο σχέλη. Το πρώτο είναι πώς, τι γίνεται πάνω στον καταπέλτη και αυτός, ο δύστυχο άνθρωπος, ο άτυχος άνθρωπος, καταλήγει στο νερό. Ε, όπου εκεί έχουμε αυτό το, το, αυτή την, αυτή την α, αντιεπαγγελματική, καταρχάς, ε, συμπεριφορά και κόντρα σε κάθε κανόνα ναυτοσύνης, να σπρώχνεις ένας, έναν άνθρωπο στο, στο, στη θάλασσα και να το κάνει αυτό ένας ναυτικός, ο οποίος ε, είναι, η βασική του δουλειά είναι ε, να, να, να σώζει ανθρώπους. Η βασική του υποχρέωση είναι να σώζει ανθρώπους από τη θάλασσα. Και το δεύτερο σκέλος ξεκινά από εκεί που ο, ο, ο άτυχος Αντώνης βρίσκεται στο νερό και πέρα. Όπου κανείς Περίμενε. δεν μπαίνει στον κόπο όχι να τον σώσει. Περίμενε. Δεν γυρνάνε να κοιτάξουν πίσω. Περίμενα. Περίμενε. Εδώ έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Δεν είναι ότι τον έσπρωξε. Είναι ότι συστηματικά και βάναυσα προσπαθούσαν να τον επετάξουν μέσα στο... έξω από τον καταπέλτη, μέσα στο νερό. Δηλαδή, δεν ήταν μία προσπάθεια που γίνει μία φορά. Το βλέπουμε στο βίντεο. Προσπαθούν που... και ξαναπροσπαθούν, ξαναπροσπαθούν και ξαναπροσπαθούν. Και τέλος προσπαθούν. επιτυγχάνουν. Επιτυγχάνουν και κτηνοδός από άνθρωπα διαφορούν. Δεν κάνουν καμία κίνηση, να κάτι να κάνουν για αυτό να τον άνθρωπο. Να πετάξουν Να φωνάξουν βοήθεια. Να ούτε σταματήσει καν, το πλοίο. Να μπήξουν εδώ. μια φωνή. Ακριβώς. Υπάρχει ένα καπετάνιος να. που είναι αρχηγός στο πλοίο. Και εκεί καλύτερα παίρνει μια απόφαση. Και η απόφαση που παίρνει είναι να φύγει. Να φύγει, να φύγει, με φύγει άνθρωπο στη και να πλέει για 42 λεπτά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα... Και να σταματάει μόνο όταν παρενέβει ο εισαγγελέα και τον εγγύρισε πίσω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, γιατί είδαμε και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok, είδα δύο-τρία και ανατρίχιασα. Που άνθρωποι κινηματογραφούν, δηλαδή γράφουν, περιγράφουν, είτε... στο, στο, με το τηλέφωνό τους και λένε άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα. Τώρα κολυμπάει και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό η αμμό, κοίταξε. Εκτό του ότι μα έχει παγώσει το γεγονό. Πάντω έπρεπε να είναι εκεί και κάποιο από το λιμενικό, έτσι. Το είπε πριν ότι θα διερευνηθούν. Σου ε, πρέπει, ε, ε, οι, οι ευθύνε και οι αιτίε για, για τι οποίε δεν υπήρχε και ένα άνθρωπο να, να βοηθήσει. Είναι περαστικοί που προφανώ δεν βοηθούν, κάθονται και κοιτάνε και περιγράφουν όπω λε, ε, αλλά έχουμε και την παντελή απουσία του λιμενικού σώματο, που εν πάση περιπτώσει είναι και πιο εξειδικευμένοι να σώσουν μόνο έναν είναι άνθρωπο, είναι ο αυτοί... οποίο έχει πέσει πίσω από τι προπέλε. Ναι, δηλαδή, είναι... εκεί τι είναι... τέλειο μπάνιο να ξέρει. Μπαίνει και έτσι από την ανακατοσούρα που έχει Πέθανες. το νερό, πνίγηκε. Το λιμενικό δεν είναι απλώ μια αρμόδια Έχει τεράστια ευθύνη στο να γίνονται οι πλώε με ασφάλεια. Άρα οι ευθύνε του σωστά διερευνώνται. Αλλά εγώ θέλω να μείνω και, σ και στην, στην αποκτήνωση των ναυτικών που πράττουν ενάντια στην επαγγελματική του υποχρέωση και στην παράδοση της ναυτοσύνης. Ναι, γιατί δεν μιλάμε για συνείδηση, μιλάμε για υποχρέωση, σωστά Ας... το είπες. Θέμα συνείδησης ε, Έχει αυτός που κάτι ακριβώς και το για τον περαστικό. Ε, για τους ναυτικούς είναι θέμα υποχρέωση. Υποχρέωση και παράβαση τη της παράδοσης. πολύχρονης Τη χιλιετού παράδοση τη ελληνική ναυτοσύνη και τη παγκόσμια, που πρώτη δουλειά του είναι να σώζει τον άνθρωπο από τη θάλασσα. Το δεύτερο είναι, είναι δυνατό να είμαστε μια κοινωνία ευρωπαϊκή χώρα. Για σταθείτε, βρε παιδιά. Να βλέπει έναν άνθρωπο να πέφτει στο νερό και εσύ να παίρνει το TikTok και να κάνει πώ δεν βλέπει. Δηλαδή, εμένα Ως, αυτή πόσο, η κοινωνική αποκτήνωση ναι. με σοκάρει. Με, το θεωρώ ένα τρομακτικό γεγονό που νομίζω ότι δείχνει μια διάβρωση τη κοινωνική συνείδηση, όχι τη πλειοψηφία, αλλά δεν ξέρω αυτό πόσο πρέπει να μα προβληματίσει. Εντάξει, βεβαίω ε, ε, αυτό το, το, καταγράφω, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που το κατέγραφαν φώναζαν κάποιον που να είναι πιο αρμόδιος... Ε, είδα σε βίντεο να βίντεο που μερικοί δεν φωνάζαν τίποτα. Και, να, το, να και φωνάζαν σώσει. άλλοι. Εν περιπτώσει, να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η χαμηλότερη βαθμίδα των ευθυνών. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.